Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κόντρα. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν ήταν καλό το timing για το Κισαία. Ποια η γνώμη σας? Η γνώμη μου είναι πάρα πολύ απλή. Νομίζω ότι όντως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχει μια κινητικότητα διεθνής, η οποία επικυρώνεται από τις εξελίξεις, συναντήσεις των ηγετών του Νότου, τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι υπέρ της Ελλάδας. Θεωρώ ότι και η συνεδρίαση φυσικά είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της κινητικότητας, η οποία επιδιώκει, είναι με την πλευρά της Ελλάδας και της Κύπρου, με σαφένεια. Συνεπώς ούτε ανησυχία υπάρχει, αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει οι θεσμοί να λειτουργήσουν και να ενισχύσουν αυτή την κινητικότητα. Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας λίγο για να περάσουμε συνέχεια και στο κεντρικό πολιτικό. Συχνά η Νέα Δημοκρατία σας βαράει καμπανάκια σε σχέση με την βιωσιμότητα της ΔΕΗ και λέει ότι όποιες δέκο έχετε πάρει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον τις ρίχνετε στο χείλος του γκρεμού. Τι ισχύει από την πλευρά σας? Είναι η τρίτη χρονιά που καταραίει και καταστρέφεται η ΔΕΗ. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία το 10-14 και το 12-14 που ήταν στη διακυβέρνηση είχε επιλέξει να αυξάνει την τιμή του ρεύματος 15% κάθε χρόνο. Αυτό οδήγησε σε εκρηκτικά προβλήματα, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ που ξεπερνάνε τα 2 δις πλέον, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα. Διότι φανταστείτε ότι αύξησε την τιμή του ρεύματος 60% σε μια περίοδο που κατέρεε η οικονομία. 25% συρρήκνωση του ΑΕΠ, άρα πώς θα πληρωθεί η αύξηση του ρεύματος. Συνεπώς, η ΔΕΗ κληρονόμησε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ταυτόχρονα, η Νέα Δημοκρατία αύξανε το δανεισμό της ΔΕΗ, τον είχε φτάσει στα 5 δις, 2 δις μέσα σε τα τελευταία 2 χρόνια της διακυβέρνησής της, άρα έπρεπε να διαχειριστεί και το δανεισμό. Και φυσικά η ΔΕΗ έπρεπε να αναδιαρθρωθεί και να προσαρμοστεί σε μια νέα αγορά ενέργειας. Εμείς επιλέξαμε να μην αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος για 5 συνεχόμενα χρόνια. Και να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε και τα δάνεια και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με έναν τρόπο συντεταγμένο, χωρίς να οδηγηθούμε σε αυξήσεις τιμών που θα ήταν σε βάρος των παραγωγών, της παραγωγής και των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια πίεση προς τη ΔΕΗ, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά όμως, αναδιάρθρωσε το δανεισμό της, αναχρηματοδότησε τα δάνειά της επιτυχώς, προχωράει τις επενδύσεις της ΣΑΠΕ και πληθώρα άλλων μέτρων που καλείται και θα συνεχίσει να παίρνει προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση. Στο πλαίσιο της ίδιας κριτικής, η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι είστε αλλεργικοί στις επενδύσεις. Και χρησιμοποιεί μια σειρά από παραδείγματα, με πρώτο το ελληνικό. Καταλαβαίνω ότι δεν άπτεται ακριβώς του χαρτοφυλακίου σας, αλλά έχετε αλλεργία στις επενδύσεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ μπλοκάρει τις όποιες επενδύσεις μπορούν να γίνουν. Μάλιστα λένε, όταν απαντά κανείς ότι έχουμε ρεκόρ δεκαετίας άμεσων ξένων επενδύσεων, ότι αυτές είναι συμφωνίες οι οποίες ορίμαζαν από την κυβέρνηση Σαμαρά και προχώρησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και είναι μικρή, λένε, η διαφορά από τα 2 στα 3,6 δις. Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να δει τις επενδύσεις επί Νέας Δημοκρατίας. Με εξαίρεση 2 μεγάλες, τη Fraport και την Costco, το σύνολο σχεδόν των στρατηγικών επενδύσεων είχε πέσει στο ΣΤΕ. Το ειδικό χωροταξικό που είχε φτιάξει για τον τουρισμό, για να τονώσει τις τουριστικές επενδύσεις, έπεσε στο ΣΤΕ. Εννοείται ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και πήγαινε ακριβώς στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνεπώς, οι τουριστικές επενδύσεις πάγωσαν. Ο αναπτυξιακός νόμος, που ήταν το καλύτερο εργαλείο που είχαμε μέσα στην κρίση, είχε παγώσει από την Κομισιόν, έτσι τον παρέλαβα εγώ ως Υπουργός Οικονομίας, για λόγους διαφθοράς. Όταν είδα δε και τη δομή του αναπτυξιακού νόμου, τι χρηματοδοτούσε ο αναπτυξιακός νόμος επί Νέας Δημοκρατίας, καμιά δεκαπενταριά, ξενοδοχεία πεντάστερα και αιωλικά πάρκα. Άρα προσκαλώ τώρα να δούμε τι επενδύσεις γίνονται επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάξαμε τον αναπτυξιακό νόμο,
πετάξαμε έξω τα πεντάστερα και τα αιωλικά πάρκα, το προσανατολίσαμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο απολογισμός είναι μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μικρομεσαίες επενδύσεις που έγιναν μέσα από το αναπτυξιακό μας νόμο. Προσκαλώ τη Νέα Δημοκρατία να δει ποιες στρατηγικές επενδύσεις από τον κατάλογο προχωρήσαμε έπεσαν στο ΣΤΕ, καμία. Για την ακρίβεια διορθώσαμε πολλές, όπως τον Αστέρα Βουλιαγμένης και άλλους που είχαν πέσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Συνεπώς η εικόνα των επενδύσεων, ο απολογισμός, είναι συγκρίσιμος. Και ευχαρίστως να τον κάνουμε. Να δούμε σε ποια περίοδο οι επενδύσεις ανθούν, με τους περιορισμούς που υπάρχουν χρηματοδοτικά κτλ. Και σε ποια περίοδο είχαμε διαδοχικές αποτυχίες επενδύσεων. Μάλιστα. Υπουργέ, επειδή είστε και καθηγητής πολιτικής οικονομίας, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται σε ένα τρίπτυχο φοροελαφρύνσης, ανάπτυξη, ασφάλεια. Αυτές οι φοροελαφρύνσεις, εσείς λέτε ότι έχει ένα κρυφό πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία, ότι τέλος πάντων από κάπου θα κόψει. Από πού λέτε ότι θα κόψει, γιατί και αυτό είναι ασαφές, και πόσο κοστίζουν? Σύμφωνα τουλάχιστον με τις δικές σας, με τους δικούς σας υπολογισμούς. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία χθες έκανε ένα βήμα πίσω. Ναι. Διότι μας είπε ότι θα κάνει φοροελαφρύνσεις αν εκλεγεί την επόμενη μέρα. Χθες είδα ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε πίσω. Αναγνώρισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος του 19 είναι τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τα 1,2 δις. Άρα χθες έκανε ένα βήμα πίσω και είπε ότι τις φοροελαφρύνσεις θα τις φέρει το 20 στον επόμενο προϋπολογισμό. Εγώ έρχομαι και προσθέτω, αμφισβητώ και αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Διότι οι φοροελαφρύνσεις εμείς αποτιμούμε συνολικά σε 10 δις. Αυτές που έχει προβάλει ως άμεσες, σε εισαγωγικά, είναι 5,1 δις. Άρα πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο 5,1 δις για το 20. Αποδέχομαι το ότι 19 δεν θα κάνει τίποτα και θα πάμε στο 20 με 5,1 δις. Η δεύτερη ρίση χθες ήταν ότι θα συζητήσει με τους πιστωτές, με τους Ευρωπαίους. Συνεπώς η αξιοπιστία των φοροελαφρύσεων γύρει ένα θέμα. Διότι για να προχωρήσετε τέτοιες φοροελαφρύνσεις πρέπει να πεις ποιες δαπάνες θα περικόψεις ανάλογα και την ίδια στιγμή. Και αν θες να δημιουργήσεις λίγο χώρο πρέπει να πεις αυτό το μαγικό 4% ανάπτυξη που... Πώς γίνεται αυτό, γίνεται το 4% ανάπτυξη? Είναι του 14 η ίδια θεωρία ότι ξαφνικά γίνει 4% η ανάπτυξη, η οποία όμως δεν θεμελιώνεται για διάφορους λόγους, και εσωτερικούς, μπορούμε να τους συζητήσουμε επί Μακρόν, και σε μια Ευρώπη η οποία η Ελλάδα ήδη με το 2,5% ρυθμό ανάπτυξη είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, η Γερμανία έχει 0,8 και δεκάδες, ένα περιβάλλον δηλαδή που δεν διευκολύνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι ρεαλιστικό. Άρα με στεγνά απλά οικονομικά, από το 2,5 δεν είναι εφικτό το να πάμε στο 4 μέσα σε 1-2 χρόνια? Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης σταδιακά σε μια, εφόσον γίνονται τα σωστά πράγματα στο εσωτερικό, αλλά κάποιος ο οποίος λέει ότι αύριο εγώ θα κάνω 4% ανάπτυξη νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μάλιστα, ήσασταν σαφείς. Πάμε λίγο παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέφερε μία μεγάλη ήττα στις ευρωεκλογές. Τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής, πέρα από το πρόγραμμα που ανακοινώσατε την περασμένη Δευτέρα, σε μία προσπάθεια να το γυρίσετε? Και επίσης, γυρνάει? Κατά τη γνώμη μου, γυρνάει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτοί που μας γύρισαν την πλάτη δεν μετακινήθηκαν στα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, το Κινάλι, το Κουκουέ. Δεν εμφανίστηκαν καν. Δηλαδή, ναι, υπήρξε μια λογική μετακίνηση 3-4 μονάδων. Ο κύριος όγκος όμως, το 20% όπως ξέρετε στις ευρωεκλογές, 20% 1.200.000 ψηφοφόροι επέλεξαν να ψηφίσουν μικρά κόμματα που δεν είχαν καμιά πιθανότητα εκλογής. Άρα επέλεξαν λευκό ή μία ψήφο η οποία δεν είχε. Αυτό σημαίνει ότι κράτησαν απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να μετακινηθούν. Αυτό δίνει και το διακύβευμα στις εθνικές εκλογές, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τις ευρωεκλογές. Δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την προοπτική
και το στόχο του να επανασυσπυρώσει όλο αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων που του γύρισε με την πλάτη χωρίς να μετακινηθεί στα άλλα πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι η βάση νομίζω της φιλοδοξίας. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με το τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Έχουμε δύο όσο δυνατόν πιο καθαρά πλέον εναλλακτικά σχέδια για την οικονομία. Αυτά έχουν τίτλους κατά τη γνώμη μου πλέον. Θέλετε δηλαδή να τους πούμε, γιατί είναι λίγο ασαφείς οι τίτλοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχω πολύ καθαρό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο τίτλων τουλάχιστον. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει μια κλασική νεοφιλελεύθερη συνταγή, η οποία λέει φοροελαφρύνσεις, συρρήκνωση των δημοσίων δαπανών, ευελιξία στο χώρο της εργασίας και στους μισθούς και ιδιωτικοποίηση σταδιακή μέρους του κοινωνικού κράτους. Αυτή είναι και αυτό είναι το σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη προτείνει μια σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική στο πλαίσιο πάντα της κλιματικής αλλαγής, διότι η συζήτηση περί ανάπτυξης χωρίς την κλιματική αλλαγή είναι καινή περιεχομένου. Εκεί πατάει πάνω στο πλαίσιο ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η εξωστρέφεια, η στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι το μορφωμένο νεανικό δυναμικό της χώρας, μικρομεσαία δραστηριότητα, στήριξη, καινοτομία, τεχνολογία, εξαγωγές και τουρισμός. Και ταυτόχρονα υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, σταθερές εργασιακές, βελτιωμένη μισθή και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Άρα έχουμε δύο σαφή λίγος πολύ σχέδια που συμπυκνώνονται στις δύο διαφορετικές στρατηγικές και εκτιμώ ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, οι διαφορές είναι ορατές, οι πολίτες θα επιλέξουν. Μία ερώτηση σχετικά με τα εργασιακά. Μία από τις κριτικές που σας κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν αντιλαμβάνεστε τις αλλαγές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ότι η τηλεργασία είναι πλέον μία πραγματικότητα, ότι πλέον μπαίνουμε σε άλλες μορφές. Το εξηγούν όταν εξηγούν το ξεπερασμένο 8ωρο τη δήλωση, λένε ότι πράγματι ο κόσμος δουλεύει με διαφορετικούς όρους πλέον. Μήπως θέλετε πράγματι, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να γυρίσετε τη χώρα στη δεκαετία του 80? Εκτιμώ ότι όποιος είναι εξοικειωμένος και με την καινοτομία και με την τεχνολογία και με τις αλλαγές στο περιβάλλον κτλ. Πρέπει να έχει πλήρη αίσθηση των δεδομένων. Το 8ωρο η εργασία είναι δεδομένη, ότι θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το διακύβευμα, ούτε αυτό και είναι και το αντικείμενο συζήτησης στις ευρωπαϊκές χώρες, στις κοινωνίες που είναι μέρος. Συνεπώς, το ότι αν μια τράπεζα ή μια ασφαλιστική εταιρεία ή ένας άλλος φορέας έχει τη θεωρία στο μυαλό του ότι μπορεί να απασχολεί τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλει, χωρίς μάλιστα να πληρώνει υπερορίες ή οτιδήποτε είναι άλλο. Πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχει να κάνει με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, που είναι σαφή. Προφανώς η καινοτομία έχει δικά της, η επιχειρηματικότητα είναι και επιχειρηματικό και πολλά άλλα πράγματα έχουν δικές τους ιδιαιτερότητες. Δεν φύγουν όμως τον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων που πρέπει να τηρείται αυτό που θεωρείται νόμιμο, αυτονόητο και καθιερωμένο πλέον σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Μάλιστα. Στα Χανιά, όπου και κατεβαίνετε, είστε ξανά υποψήφιος, ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε το νόμο, βγήκε πρώτος. Κάνατε κάτι διαφορετικό εκεί ή ο κόσμος εκεί είναι ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι κατά παράδοση αδύναμη στα Χανιά. Δεν είναι ο τόπος καταγωγής του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ο τόπος καταγωγής του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα υπάρχει μια παράδοση που είναι υπέρ της κεντροαριστεράς με την ευρεία έννοια και αυτό παρέμεινε. Ταυτόχρονα πιστεύω φυσικά ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά και στο νομό και η ανταπόκριση των πολιτών παραμένει θετική. Μάλιστα. Κύριε Σταθάκη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην κάλπη. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό.